Γιώργο, δυστυχώς ένας 84χρονος, ο οποίος νοσηλευόταν στο Θριάσιο, κατέληξε πριν από λίγο. Ο άνθρωπος ήταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με σοβαρά εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα. Δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Πρέπει να σας πω πως 10 ακόμη άνθρωποι δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού και του ΚΑΤ, ενώ άλλοι 70 τραυματίες νοσηλεύονται στο Σισμανόγλιο, το ΚΑΤ και τον Ευαγγελισμό. Παράλληλα, 12 παιδάκια ακόμη είναι στα νοσοκομεία παιδών στο Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Χθες το απόγευμα 11 παιδάκια πήραν εξιτήριο. Αν μου επιτρέπετε να σας πω για αυτή την δύσκολη διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων, η οποία έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα στο Σχιστό. Σήμερα αυτή η μακάβρια διαδικασία, αυτό το δύσκολο έργο τόσο για τους ιατροδικαστές όσο και για τους συγγενείς των θυμάτων συνεχίζεται στο νεκροτομείο στο Γουδί, όπου μεταφέρονται οι σωροί των θυμάτων. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, καθώς όπως μας έλεγαν οι ιατροδικαστές, η αναγνώριση δεν θα είναι εύκολη για όλους, γίνεται μέσω της μεθόδου του DNA. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν οι συγγενείς κατά ομάδες προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση, κυρίως με τη μέθοδο του DNA. Δυστυχώς, ανάμεσα στα θύματα είναι και παιδιά.